Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπαγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και τους ακροατές. Κύριε Παπαγιάννη, οι καταγγελίες αγγίζουν πια και τον χώρο της κοπηλασίας και μάλιστα με πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει ήδη στην Ομοσπονδία, θέτοντας σε διαθεσιμότητα, αν δεν κάνω λάθος, κάποιους προπονητές. Ναι. Κάποια συγκεκριμένη αθλήτρια προέβησε γραπτή καταγγελία. Μάλιστα. Για συγκεκριμένες πράξεις δύο προπονητές και υποχρέωση της κοπηλατικής ομοσπονδίας ήταν να τους θέσει σε διαθεσιμότητα και να αναθέσει στην δικαιοσύνη, να επιληφθεί και να γνωμοδοτήσει, ναι, τι έχει γίνει και αν έχει γίνει κάτι επιλείψιμο και στη συνέχεια να λάβει τα ανάλογα μέτρα. Ήδη η κοπηλατική ομοσπονδία πριν την καταγγελία της αθλήτριας. Η οποία είναι καταθέσει... από ναυτικό όμιλο, κάποιο ναυτικό όμιλο, έτσι φαντάζομαι. Είναι από συγκεκριμένο ναυτικό όμιλο, ναι. Είναι εν ενεργεία ακόμη αυτή η αθλήτρια? Είναι εν ενεργεία. Μάλιστα. Λοιπόν, η κοπηλατική ομοσπονδία, επειδή υπήρξε με βάση μια ανάρτηση δημόσια της μητέρας της αθλήτριας, mm-hmm, συγκεκριμένα το πρώτο θέμα, έκανε μια αναφορά. Άμεσα η κοπηλατική ομοσπονδία διαβίβασε το φάκελο στον εισαγγελέα, mm-hmm, ούτως ώστε να διερευνήσει και να αποφασίσει δικαστικά και έγκυρα τι συμβαίνει και αν συμβαίνει κάτι, τότε να λάβει η κοπηλατική ομοσπονδία τα ανάλογα μέτρα. Τι καταγγέλει η συγκεκριμένη αθλήτρια της κοπηλασίας? Συγκεκριμένη κάποια περιστατικά υπονοουμένων παρενόχλησης. Όχι κάποια σεξουαλική κακοποίηση με την έννοια βιασμού, όπως κατήγγειλε η Σοφία Πεκατόρου, αλλά μια σεξουαλική παρενόχληση, θα λέγαμε λεκτική, ίσως με... Ναι. Λεκτική. Και υπόψη είναι περιστατικά τα οποία έχουν γίνει αρκετά χρόνια πριν. Δηλαδή? Νομίζω το 2017, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Και το αναφέρει η αθλήτρια κάπου στην αναφορά της, στην καταγγελία της, ότι ναι, απευθύνθηκα στον επικεφαλής ομοσπονδιακό προπονητή, επιλήφθηκε το θέματος και από τότε δεν επανελήφθησαν αυτά τα... Δηλαδή καταγγέλει γεγονότα τα οποία είναι κάποια χρόνια πριν. Κάποια χρόνια πριν. Όπως γίνεται, ναι, συνήθως, γιατί όπως εξηγήθηκε πολλές φορές, είναι πολύ δύσκολο να πάρουν αυτό το βάρος οι κοπέλες που έχουν υποστεί και χρειάζεται πάρα πολύ κόπος ή και χρόνια ή και πάρα πολύς χρόνος ή μια άλλη βοήθεια, όπως γίνεται συγκεκριμένη περίπτωση, να βρουν το κουράγιο για να τα πούνε. Τώρα, εσείς από τη δική, ναι, σας μεριά, αποφασίσατε, ναι, να θέσετε έναν προπονητή ή περισσότερους από έναν? Δύο προπονητές, μάλιστα. Οι οποίοι τώρα ήταν προπονητές της Ομοσπονδίας. Ήταν προπονητές, εθνικοί προπονητές. Είναι σε εξέλιξη κοινόβιο προετοιμασίας, υπόψη, ναι, ότι έχουμε μπροστά πολύ σοβαρούς σημαντικούς αγώνες. Ναι. Πρώτα την πρόκριση για Ολυμπιακούς αγώνες όπου διεκδικούν κάποια πληρώματά μας και οι συγκεκριμένοι αγώνες απαιτούν το μέγιστο της προσπάθειας και της απόδοσης και πρέπει να είναι απερίσπαστα τα παιδιά και σωματικά και ψυχολογικά. Και στη συνέχεια από τους Ολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι ευχόμαστε όλοι να γίνουν. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγιάννη, αν με τους συγκεκριμένους προπονητές, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, δεν έχετε ανακοινώσει τα ονόματά τους, είχαμε κάποια σχέση και εμείς ως Καστοριά ή αθλητές αθλήτρες της Καστοριάς? Κοιτάξτε, επειδή είναι εισαγγελική έρευνα, καταρχήν επιλήφθηκε άμεσα μετά το διαμεσίευμα της εφημερίδας, με βάση, ναι, ανάρτηση της μητέρας της αθλήτριας, ναι, η κοπηλατική ομοσπονδία διαβίβασε τον φάκελο, ενήργησε άμεσα. Συγκρότησε πειθαρχική επιτροπή, επισκέφτηκε τα παιδιά, ναι, του κοινοβίου, της εθνικής ομάδας που γυμνάζονται, ναι, προπονούνται, ναι, την ώρα που μιλάμε στον Σχοινιά. Είχε συζήτηση με τα παιδιά, ανέφεραν τα παιδιά αυτά που είχαν να αναφέρουν και στη συνέχεια διαβίβασε τον φάκελο στην εισαγγελία πρωτοδικών. Mm-hmm. Και είναι σε εξέλιξη τώρα η έρευνα. Ο νόμος... Το δικαστήριο, η νομική υπόσταση θα μας πει τελικά, θα αποφανθεί
τι έχει γίνει τελικά. Εσείς όμως που ξέρετε πρόσωπο και καταστάσεις. Και όχι, και όχι η κρίση του καθενός μας. Σωστά. Εσείς όμως επειδή ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, τους ξέρετε όλους απ' έξω και ανακατωτά. Σας συγκλονίζουν τέτοια γεγονότα, σας προβληματίζουν, δεν μπορείτε πραγματικά να τα πιστέψετε? Και στο τέλος κύριε Παπαγιάννη, αν πιστεύετε ότι τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί ο ναυταλισμός στην Καστοριά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, αν θα δημιουργήσει κάποια υποψία, αν θα δημιουργήσει κάποιες αναστολές από γονείς κυρίως που λένε, μα και στην κοπηλασία ακόμη, πώς να στείλω το παιδί? Είναι πράγματα τα οποία πριν λίγες μέρες τα είχαμε συζητήσει και με την κυρία Γιαζιτζίδου, όταν είχε ξεσπάσει η υπόθεση της Σοφίας Μπεκατόρου. Τι λέτε για όλα αυτά λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, εσείς που ξέρετε πράγματα, πέσατε από τα σύννεφα ή κάτι ξέρατε? Να ξέρετε ότι η κοπηλασία είναι ένα άθλημα αγνό, ερασιτεχνικό, που στηρίζεται στον συναισθηματισμό και δεν έχει σε καμία περίπτωση τη μαζικότητα αλλά και τα συμφέροντα τα οποία έχουν τα μεγάλα μαζικά αθλήματα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ναι. Ειδικά στην Καστοριά είναι το άθλημα το οποίο έχει τιμήσει την πόλη μας, έχει δώσει πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλές διακρίσεις, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελληνική Κοπηλατική Ομοσπονδία υπηρετεί αυτές τις αρχές με κάθε διαφάνεια και με κάθε ευαισθησία, και θα είναι αμήλικτη αν τυχόν αποδειχθεί ότι κάτι μεμπτό έχει συμβεί. Άρα λοιπόν εσείς αφήνετε από εδώ και πέρα την υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης να αποφανθεί μετά τις καταγγελίες αυτές. Είναι η πρώτη καταγγελία που έχουμε έτσι δημόσια από, και επώνυμα εννοώ, από αθλήτρια στην κοπηλασία, κύριε Παπαγιάννη? Είναι η πρώτη φορά? Η πρώτη είναι, η πρώτη. Η πρώτη. Να σας θέσω υπόψη ότι πριν λίγες μέρες ο πολυπροταθλητής της εθνικής ομάδος ο Στέφανος Τοντούσκος από τα Γιάννενα σε δημόσια συνέντευξή του ερωτηθείς, γιατί είναι το κλίμα των ημερών τώρα αυτού του είδους τα φαινόμενα, δήλωσε το παιδί δημόσια ότι ουδέποτε έχουμε τέτοια φαινόμενα στην εθνική, ουδέποτε έχω παρατηρήσει, ουδέποτε έχω αντιληφθεί κάτι. Το ίδιο μας είπε, αν ξέρετε, και η κυρία Γιατζίδου, η Χριστίνα Γιατζίδου, πριν λίγες μέρες, επαναλαμβάνω, στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα ή το σκέφτεστε, κύριε Παπαγιάννη, ότι μετά την πρώτη καταγγελία μπορεί να έρθει και μια δεύτερη ή τρίτη. Γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Πιστεύετε ότι θα μείνετε σε ένα περιστατικό αυτό της καταγγελίας ή πιστεύετε ότι μπορούν και άλλα πράγματα να έρθουν τώρα στην επιφάνεια? Κοιτάξτε, σας χαραλέω ότι η Κοπηλατική Ομοσπονδία υπηρετεί με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη ευαισθησία, και αν τυχόν ό,τι έρθει θα ενεργήσει άμεσα και θα είναι αμήλικτη αν κάτι έχει συμβεί. Φαινόμενα πάντως τέτοια. Να λάβετε υπόψη ότι τα κοινόβια, τα κοινόβια στα οποία προετοιμάζονται οι αθλητές για τις διεθνείς διοργανώσεις, για τις διεθνείς υποχρεώσεις, γυμνάζονται σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό έντασης και είναι λογικό να υπάρχει κούραση, να υπάρχει αντίδραση κάποιες φορές. Δηλαδή ένας ζωντανός οργανισμός όπου κάποια στιγμή και ο αθλητής μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του, σίγουρα τα ξεπερνάει τα όρια του. Τέτοιου είδους φαινόμενα, τέτοιου είδους καταγγελίες δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα, ούτε στα σωματεία μας. Όχι μόνο δεν είχαμε, και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ίσα ίσα έχουμε, λαμβάνουμε τα θετικότερα, τα κολακευτικότερα σχόλια σαν άθλημα και σαν Κοπηλατική Ομοσπονδία και σαν σωματεία, ότι έχουμε πραγματικά ένα επίπεδο ζηλευτό, όπου προέχει η ηθική και το συνέστημα στο άθλημά μας. Μάλιστα. Σε έναν Καστοριανό τώρα γονέα, σε έναν πατέρα, μια μητέρα, που ακούει αυτά τα πράγματα για την κοπηλασία, τι έχει να του πείτε για να ξανακερδίσετε ίσως και την εμπιστοσύνη του, κύριε Παπαγιάννη? Τι μπορείτε να πείτε σε έναν άνθρωπο που στέλνει το παιδί του σήμερα στον αυταθλητισμό και διαβάζει και ακούει και βλέπει αυτά τα πράγματα, έτσι? Ναι. Είναι λογικό ένας γονιός να διαβάζοντάς τα, να προβληματίζεται και να αναρωτιέται τι πραγματικά συμβαίνει. Αλλά όλοι οι άνθρωποι της κοπηλασίας, ξαναλέω, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και σε τοπικό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Το άθλημά μας στέκεται πολύ ψηλά πάνω σε ηθικές αρχές, σε διαφάνεια, σε νομιμότητα και δεν έχω να φοβηθώ απολύτως τίποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε την συνέχεια. Επαναλαμβάνω, γιατί μας το ρωτάνε αρκετοί εδώ, ο κύριος Παπαγιάννης δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση που κάναμε νωρίτερα, αν οι συγκεκριμένοι δύο προπονητές που έχουν τεθεί σε
Είναι ακριβώς διαθεσιμότητα. Πώς ακριβώς να το πούμε ακριβώς αυτό που έχει γίνει, κύριε Παπαγιάννη? Διαθεσιμότητα, γιατί κοιτάξτε, είναι το και δεν έχουν απολυθεί, απλά δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι να διευκρινιστεί το τι έχει γίνει. Ακριβώς. Πρέπει να αποδειχθεί πρώτα τι συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι, και αν συμβαίνει τι συμβαίνει, να αποφαθεί η δικαιοσύνη, ο καθήλυ αρμόδιος φορέας, και στη συνέχεια η Κομπλετική Ομοσπονδία να πράξει τα δέοντα. Αυτό τα που ήθελα να πω είναι, για να απαντήσω και στα ερωτήματα που έρχονται, δεν μπορεί, γιατί το ρωτήσαμε στον κύριο Παπαγιάννη, επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η διερεύνηση του θέματος, δεν μπορεί να απαντηθεί αν οι προπονητές αυτοί, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί, είχαν κάποια σχέση με αθλητές ή αθλήτρες της Καστοριάς ή γενικότερα με την ΑΕΚ Καστοριά. Βεβαίως. Κύριε Παπαγιάννη, εγώ εύχομαι να κυλήσουν όλα καλά. Είναι πολύ άσχημο να ακούμε τέτοια πράγματα, και ειδικά όταν ακούσαμε και για αυτό το θέμα, να σας πω την αλήθεια, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και εμείς. Δηλαδή, νομίζω ότι και όπως κάθε γονείας, πραγματικά έχει πάνω απ' όλα το παιδί του. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ λογικό, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και σήμερα με το συγκεκριμένο κομμάτι του αθλητισμού, τον ναυταθλητισμό. Οτιδήποτε κίνηση, δεν ξέρω αν κάτι άλλο σαν ομοσπονδία έχετε σκοπό να κάνετε περαιτέρω από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε σκέφτεστε και κάποια άλλη κίνηση. Κοιτάξτε, το πλαίσιο αναφοράς, είτε οι καταγγελίες, ήταν στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο επιτελείο και από καταξιωμένους προπονητές, παλιούς αθλητές, παλιούς Ολυμπιονίκες, αλλά και διοικητικούς. Επικεφαλής είναι ο Βασίλης Πολύμερος, ο τρεις Ολυμπιονίκης, ο πόσες φορές, αμέτρητες φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους αθλητές, ένας από αυτά τα παιδιά. Και έχει όλες αυτές τις ευαισθησίες και όλη αυτή την προσπάθεια που χρειάζεται να είναι δίπλα και όλη αυτή την κατανόηση. Άρα λοιπόν είστε αποφασισμένοι να φτάσετε αυτή την υπόθεση να την διλευκάνετε πλήρως, και όπου υπάρχει παραβατικότητα θα είστε, όπως είπατε, αμήλικτοι. Αυτό το... Αμήλικτοι το ξαναλέω, γιατί η ευρύτερη κοπηλατική οικογένεια λειτουργεί πάνω σε συγκεκριμένες αρχές ηθικής, οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη αθλήτρια μας το ρωτάνε επίσης εδώ, πόσο χρονών ήταν το 17 που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό? Ήταν 18-19 χρονών. Φαντάζομαι κάπου εκεί. Ναι. Ωραία. Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και οτιδήποτε καινούργιο προκύψει σαν στοιχείο, νομίζω ότι θα είστε πάντα μαζί μας για να δούμε την εξέλιξη και αυτής της ιστορίας. Στη διάθεσή σας πάντα, και να ξέρετε ότι η Κομπλετική Ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να σπάσει το οποιοδήποτε απόστημα αν υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.